Οι σύλλογοι καρκινοπαθών και εθελοντών έστειλαν επιστολή στην υπηρεσιακή κυβέρνηση ώστε να κατανοήσει την επίγουσα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και απειλεί όχι μόνο την αξιοπρέπεια και την πορεία τη ασθένεια, την ίδια τη ζωή των καρκινοπαθών εξαιτία τη μη παροχή των φαρμακευτικών σκευασμάτων που έχουν άμεση ανάγκη και δικαιούνται από το σύστημα υγεία. Έτσι, η Διασωματιακή Επιτροπή Διεκδίκη Δικαιωμάτων Καρκινοπαθών επισημάνει το πρόβλημα τη έλλειψη βασικών φαρμάκων από τι 3 Μαου του 2012, ζητώντα από τον ΕΟΠΗ την άμεση λύση του προβλήματο το οποίο ήδη προπήρχε. Τα φαρμακεία έχουν σταματήσει την χορήγηση των φαρμάκων με πίστοση, επειδή και σε αυτού έχει σταματήσει η χορήγηση φαρμάκων από του φαρμακευτικέ εταιρείε με πίστοση. Προκειμένου λοιπόν να χάσουν αυτοί, βάλανε στη μέση του καρκινοπαθεί και όλου του άλλου ασθενεί με σχρόνιε ασθένειε για να πιεστεί η κατάσταση, να πιεστούν οι αρμόδιοι και να λυθεί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή οι ασθενεί πληρώνουν στα ιδιωτικά φαρμακεία τα φάρμακά του όσα έχουν να πληρώσουν. Πολλοί από του καρκινοπαθεί διακόπτουν τη θεραπεία του γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστο των φαρμάκων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν κινδυνεύει η υγεία του, κινδυνεύει η ζωή του. Οι καρκινοπαθεί είναι μια ευπαθή ομάδα που δικαιούται το αυτονόητο να παλέψει την νόσο με αξιοπρέπεια. Είναι άνθρωποι που δουλεύανε τόσα χρόνια, έχουν κρατηθεί από το μισθό τους χρήματα για να έχουν αυτό, αυτή την αντιμετώπιση στην αξιοπρεπή, αλλά δεν την έχουν αυτή τη στιγμή. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων λοιπόν, Νομού Ξάνθης παραμένοντα Ζωηρή συμμετέχει σε μια επιτροπή που ονομάζεται ΔΕΔΙΔΙΚΑ, είναι Διασωματιακή Επιτροπή Διεκδίκησης Δικαιωμάτων Καρκινοπαθών, στην οποία συμμετέχουν 32 σύλλογοι, εμείς και άλλοι 31 σύλλογοι. Η Δεδιδικά λοιπόν έστειλε επιστολή χθε στον Πρωθυπουργό και στους αρχηγούς των κομμάτων και ζητάει το αυτονόητο να λυθεί το πρόβλημα από την υπηρεσιακή κυβέρνηση. Το ξέρουμε ότι είναι δύσκολο μια κυβέρνηση ημερών τώρα να λύσει το πρόβλημα, να δώσει προσωρινή λύση για Ιούνιο-Ιούλιο και μετά η μόνιμη κυβέρνηση να δώσει πιο μόνιμη λύση. Λοιπόν, εκτό από την επιστολή που σα έχουμε στείλει και την έχετε στα χέρια σα για να την ανακοινώσετε, μέχρι το βράδυ είχαμε και απάντηση. Έχω και νεότερα να σα πω. Από τον Υπουργό Επικρατεία τον κύριο Αντώνιο Αργυρό. Και λέει ότι, να σα τη διαβάσω από μέσα για να είναι ακριβώ τα λόγια. Αξιότιμοι κύριοι, ο κύριο Πρωθυπουργό έλαβε γνώση τη ανοιχτή επιστολή σα και μου έδωσε την εντολή να σα ενημερώσω ότι μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τη υπηρεσιακή κυβέρνηση γίνονται όλε εκείνε οι ενέργειε που απαιτούνται ώστε η πολιτεία να ανταποκριθεί όπω έχει υποχρέωση στι ανάγκε των καρκινοπαθών. Είμαστε στη διάθεσή σα με όλη μα την αγάπη, Αντώνιο Π. Υπουργό Επικρατεία. Η απάντηση λοιπόν είναι λίγο γενική και αόριστη. Εμείς περιμένουμε οι καρκινοπαθείς αγωνιούν, οι καρκινοπαθείς κινδυνεύουν και περιμένουμε τα νεότερα. Έτσι λοιπόν οι καρκινοπαθείς της χώρας καθώς και άλλες κατηγορίες χρονίως σπασχόντων εκπέμπουν σως μιας και η κατάσταση που βιώνουν καθημερινά είναι δραματική. Γι' αυτό οι σύλλογοι καρκινοπαθών και φίλων ζητούν να αναλάβουν οι αρμόδιοι την ευθύνη ώστε να δοθεί αρχικά μια προσωρινή λύση και με την δημιουργία νέας κυβέρνησης να δοθεί μια μόνιμη λύση στα προβλήματα που αταλανίζουν τους πάσχοντες.